Πήρκε μανία οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, καθώς δεν έχουν λάβει ακόμα τα αναδρομικά σε χρήμα βάσει νόμου για τα μέτρα ατομικής προστασίας και για το γάλα που δεν έλαβαν τα έτη 2013 και 2017. Προχώρησαν σε κατάληψη και με ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Ενώ είχαμε συμφωνήσει με τη Δημοτική Αρχή, με αντιδημάρχους, με υπηρεσιακούς παράγοντες, ότι το 2013 και το 2017 θα κατευθυνθεί σε χρήμα, αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί στο λογιστήριο. Για ποιο λόγο? Ο λόγος αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ποιος είναι. Ψάχνουμε μία φόρμουλα ούτως ώστε να υλοποιηθεί η πολιτική βούληση, την οποία ευχαριστώ τους εργαζόμενους το αναγνωρίσανε, αλλά δεν μπορούμε να δεσμευτούμε για κάτι αν δεν μπορούμε να γίνει. Ελπίζω οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οικονομικές υπηρεσίες, να προχωρήσουν στις απαραίτητες αυτές κινήσεις που απαιτούνται για να αποπληρωθούν οι εργαζόμενοι το συντομότερο δυνατό. Θέλω να πιστεύω ότι θα δοθεί λύση, γιατί είναι μια υπηρεσία αιχμής. Καλούμαστε να προχωρήσουμε απρόσκοπτα την αποκομιδή και οποιαδήποτε δυσλειτουργία βαρύνει πάνω από όλο το δημότιο. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε το πρωί στο αμαξοστάσιο, όπου οι εργαζόμενοι συναντήθηκαν με τους αρμόδιους αντιδημάρχους, παρουσία του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει εμπλοκή στο λογιστήριο για τη χρηματική αποζημίωσή τους. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει σχετική ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν εκτελείται, γιατί σύμφωνα με κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, δεν εκτελείται, γιατί βάζουν κάποια νομικά εμπόδια. Πραγματικά αυτό είναι μια τεράστια αδυναμία, όχι μόνο της Δημοτικής Αρχής, αλλά της τοπικής γενικότερα αυτοδιοίκησης, όταν δεν εκτελούνται ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη διάρκεια της συνάντησης, επικράτησαν στιγμές έντασης με τους αντιδημάρχους να συνιστούν υπομονή στους εργαζόμενους, υποστηρίζοντας ότι αναζητούν νομική φόρμουλα για τη χρηματική αποζημίωσή τους. Δεν υποχωρούμε, δεν δικαιωθούμε. Όμως, εάν μου λένε ότι υπάρχει θέμα με το 2013 ή το 2017, τότε και ένα ολόκληρο Δημοτικό Συμβουλίο το προσβάλλει αυτή τη στιγμή, που πριν ένα μήνα πέρασε ομόφωνα. Όπου υπάρχει ανελαστικότητα από επιτρόπους, από αρχές, από ελεκτικά συνέδρια, υπάρχουν και τα δικαστήρια. Σε συνάντηση με τους εργαζόμενους το είπατε, ότι αν δεν κάνουν υπομονή υπάρχει και δικαστική οδός. Μα λέω κάτι ψέματα αυτή τη στιγμή? Όχι, όχι. Αν το είπα στη συνάντηση, μα είναι γνωστό, το έχω πει σε άλλη συνάντηση. Και δεν τη δέχομαι εγώ προσωπικά σαν πρώτη δικαστική εδώ, γιατί δεχόμουν, θα έκανα γενική συνέλευση και πριν 10 μήνες έμουσα δικαστήρια τώρα. Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι λίγα λεπτά μετά την άφηξη του Κώστα Βαρδαβά στο αμαξοστάσιο, εργαζόμενοι ζήτησαν από το τηλεοπτικό συνεργείο να αποχωρήσει άμεσα από το περιβάλλοντα χώρο. Καθώς όπως φαίνεται, η παρουσία δημοσιογράφων φαίνεται ότι ενοχλεί κάποιους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κώστας Βαρδαβάς υποστήριξε μεταξύ άλλων στη συνάντηση: «Ελάτε να λύσουμε μαζί το πρόβλημα. Αν εμείς φτιάξουμε δύο στρατόπεδα και κάνουμε σόου στις τηλεοράσεις, εμείς από τη μια και εσείς από την άλλη θα χάσουμε την ουσία. Θα ασχολούμαστε με το δημόσιο λόγο. Εμείς θα λέμε αυτά που θέλουμε και εσείς αυτά που θέλετε. Και ξαφνικά, αντί να πλησιάσουμε να λύσουμε το πρόβλημα, θα απομακρυνόμαστε. Σας κάνω παράκληση για να σας προστατέψω.